Δεύτερη ενότητα στη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, και πάμε να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια της συνέντευξης με τον κύριο Σαντορινιό. Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω τώρα, επειδή φημολογείτε ότι ενδεχομένως να σας έχουμε και υποψήφιο στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ισχύει αυτό ή θα είσαστε ως συνασπισμός της ριζοσπαστικής αριστεράς συνεργαζόμενος με κάποιο άλλο φορέα, κάποιο άλλο πολιτικό φορέα? Οι επιλογές για το ποιος θα είναι υποψήφιος περιφερειάρχης στην περιφέρειά μας δεν είναι δικές μου. Είναι επιλογές συλλογικές, τόσο από τις νομαρχιακές επιτροπές, τις τρεις νομαρχιακές επιτροπές στην περιφέρειά μας, Βορείου, Νοτίου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, αλλά και από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Εγώ έχω εκφράσει τις απόψεις μου. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι η ώρα για να διεκδικήσω μια επάνωδό μου στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρώ ότι έχω να δώσω πράγματα στην κεντρική πολιτική σκηνή και επομένως πιστεύω ότι δεν ήρθε ακόμα η ώρα να ξαναγυρίσω στα τοπικά. Δεν λέω ότι η θέση του Περιφερειάρχη δεν είναι σημαντική, είναι προφανώς σημαντική, αλλά εκτιμώ ότι σε αυτή τη φάση μπορώ να συνεισφέρω περισσότερα από την κεντρική πολιτική σκηνή. Από εκεί πέρα βέβαια είμαι μέλος του κόμματος, είμαι διετέλεσα γραμματέας επί σειρά ετών. Στρατευμένος στην πολιτική ότι του για μένα οι αποφάσεις του κόμματος είναι πάντα σημαντικές. Οπότε θα μας πείτε, θα συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τον φορέα, ας πούμε, της τάσης του ΠΑΣΟΚ? Σας είπα και πάλι, δεν είναι δικές μου οι αποφάσεις. Οι αποφάσεις ανήκουν στην Κεντρική Επιτροπή και στις Νομαρχιακές Επιτροπές. Εγώ είμαι απλά σε αυτή την απόφαση ένα μέλος του κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε για να μείνει στην πολιτική σκηνή, στα πολιτικά δρόμενα του τόπου μας, της χώρας μας? Μετά το τέλος των μνημονίων αναδεικνύεται η ανάγκη να μιλήσουμε καθαρά και να αναπτύξουμε τα πολιτικά σχέδια για την επόμενη μέρα της χώρας. Εμείς ως κυβέρνηση, αλλά και ως κόμμα, έχουμε διαμορφώσει ένα ολιστικό σχέδιο για την δίκαιη ανάπτυξη στον τόπο. Υπάρχουν δύο σαφώς διαχωρισμένα πολιτικά σχέδια στη χώρα. Το ένα είναι το σχέδιο της προόδου, αυτής της προόδου που θέλει μια δίκαιη ανάπτυξη, που θέλει επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αύξηση του κατώτατου μισθού, επαναφορά μιας κανονικότητας στην οικονομία και σίγουρα θέλουμε να έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι θα μοιράζονται από την ανάπτυξη. Και από την άλλη υπάρχει ένα νεοφιλελεύθερο σχέδιο παντρεμένο σε ένα περίεργο, σε ένα επικίνδυνο μάλλον μείγμα με την ακροδεξιά που εκφράζει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Ένα σχέδιο το οποίο μιλά για περαιτέρω απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων. Έχετε ακούσει τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι το 8ωρο είναι ξεπερασμένο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Μιλά για νέες μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Μιλά για περαιτέρω μνημονιακές πολιτικές, για το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, το σχέδιο του νέου φιλελευθερισμού, το σχέδιο της ακροδεξιάς είναι να είναι οι μνημονιακές πολιτικές. Αυτή τα μνημόνια δεν τα υλοποιούσαν γιατί τους υποχρέωνε κανείς. Είναι η πολιτική τους ιδεολογία. Άρα λοιπόν σήμερα υπάρχει ο σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στην πρόοδο και τη συντήρηση. Ανάμεσα στα δικαιώματα και στην ακροδεξιά. Νομίζω ότι οι πολίτες θα κρατήσουν αυτές τις προοδευτικές συμμαχίες, θα κρατήσουν με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, γιατί τη χώρα δεν μας παίρνει σαν χώρα να επιστρέψουμε σε πειράματα ακροδεξιάς και νεοφιλελευθερισμού.
Κύριε Υπουργέ, σύμφωνα με εφημερίδες αντιπολιτευόμενες, υπάρχει κυβερνητική κρίση, ερώτημα. Διότι και η κυρία Τζάκρη, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει ότι ο κύριος Καμένος βρίσκεται σε κρίση. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δώσατε ως κυβέρνηση το εθνικό μας ζήτημα, το μακεδονικό, χάρη των συντάξεων. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Θα σας απαντήσω πρώτα στο θέμα αν υπάρχει κυβερνητική κρίση. Με τον κύριο Καμένο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος της δεξιάς, ένας πολιτικός παραδοσιακός της δεξιάς και τους ανεξάρτητους Έλληνες, κάναμε μία τίμια συνεργασία. Η τίμια συνεργασία είχε δύο κύρια συστατικά. Το ένα ήταν να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια και να φτάσουμε εδώ όπου η κυβέρνηση αποφασίζει για τις πολιτικές που ασκούνται, όπου η κυβέρνηση στέλνει σαν κανονική χώρα της Ευρώπης τον προϋπολογισμό για έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι στους θεσμούς. Και από εκεί και πέρα το δεύτερο μέρος ήταν να σταματήσουμε τη διαπλοκή και τη διαφθορά στη χώρα. Το πρώτο λοιπόν επετεύχθη. Το δεύτερο συνεχίζει να υπάρχει ως στοίχημα. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετά σκάνδαλα τα οποία πρέπει να διερευνηθούν. Και νομίζω ότι πολιτικά ο κόσμος θέλει να δει και κάποιους να αναδεικνύονται ως ενόχοι. Δεν θα τους αναδείξω. Θα το τολμήσει, ο ΣΥΡΙΖΑ να φτάσει μέχρι το κόκαλο. Η δικαιοσύνη πρέπει να το κάνει αυτό. Απλά επειδή είδα κάποιους να αντιδρούν σε ένα σχόλιο του κυρίου Πολάκη, εγώ θα πω το εξής απλό. Όποιος έχει τη μύγα, μοιάζει. Όποιος φοβάται ότι θα πάει φυλακή, φοβάται και από αυτά τα σχόλια. Το δεύτερο λοιπόν που είπατε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εμείς πουλήσαμε το μακεδονικό για χάρη των συντάξεων. Ο προϋπολογισμός βγαίνει χωρίς τη μείωση των συντάξεων με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΒ και είναι μέσα στους στόχους, στους δημοσιονομικούς που έχουν τεθεί. Άρα δεν χρειάζεται να πουλήσουμε τίποτα πουθενά. Το μακεδονικό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει καταναλώσει πολιτικό κεφάλαιο από τη χώρα μας για πάρα πολλά χρόνια. Έχει οδηγήσει την απομόνωση της χώρας μας από τα Βαλκάνια, από εκεί που θα έπρεπε να είναι η ηγετική δύναμη στα Βαλκάνια και έχει δώσει το δικαίωμα και στην Τουρκία και στη Ρωσία να μπουν και να παίζουν πολιτικό παιχνίδι στα Βαλκάνια. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την εκκρεμότητα, να θυμίσουμε ένα κράτος το οποίο αριθμεί πολύ μικρό πληθυσμό σε σχέση με τον πληθυσμό της Ελλάδας. Πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις γειτονίας με όλους τους γειτονές μας. Επομένως, εμείς ακολουθήσαμε απλά την εθνική γραμμή και η εθνική γραμμή χαράχτηκε το 2008. Όπου εκεί μιλούσαμε για σύνθετη ονομασία για τη Μακεδονία «Erga omnes» και μέσα και έξω. Και μάλιστα το 2008 δεν το λέγανε και τόσο ξεκάθαρα το μέσα. Εμείς λέμε λοιπόν και μέσα και έξω, χωρίς στοιχεία λουτρωτισμού, χωρίς με το να αποδέχονται οι γείτονές μας ότι δεν έχουν καμία σχέση με την αρχαία Μακεδονία, ότι η γλώσσα τους δεν έχει καμία σχέση με την αρχαία Μακεδονική. Αυτά λοιπόν είναι στη Συμφωνία των Πρεσπών. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι αυτή είναι μια προωθητική συμφωνία για τις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Τώρα, αν η Νέα Δημοκρατία και όσοι μας κατηγορούν είχαν συνηθίσει να κάνουν αλυσβερίσια για να μπορούν να πετυχαίνουν πράγματα, εμείς τους απαντάμε ότι έχουμε σταθερή πολιτική και στα εσωτερικά και στα εξωτερικά της χώρας. Ιδεαλιστική συνδυασμός, ιδεαλιστικής και ρεαλιστικής πολιτικής, λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την συνάντηση που είχα. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον κύριο Σαντορινιό. Τώρα όμως θα πάμε να ακούσουμε τον πρώην βουλευτή Δωδεκανήσου, τον κύριο Γιώργο Κασάρα, την εκτίμησή του, να μας λέει την εκτίμησή του για την επαναλειτουργία της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Καλή μέρα. Κ.
Κύριε Κασάρα, η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, η ΔΟΗ της Καλύμνου, έπαψε να λειτουργεί από το 2013, όπου και μεταφέρθηκε στην ΚΟ, με τα όποια συμπαρομαρτούντα προβλήματα επακολούθησαν. Πρόσφατα και πριν λίγες ημέρες είχατε μία συνάντηση μαζί με τον Δήμαρχο της Καλύμνου, τον κύριο Γαλουζή, αλλά και με φορείς της Καλύμνου, για το θέμα αυτό, με την Υφυπουργό Οικονομικών, την κυρία Παπανάτσιο. Ποια είναι η εκτίμησή σας μετά από αυτή την τόσο σημαντική συνάντηση? Ναι, πραγματικά μέλει να αποδειχθεί βέβαια αν είναι τόσο σημαντική από το αν θα επαναλειτουργήσει ή όχι. Πιστεύω όμως ότι έχει οριμάσει το όλο θέμα και τελικά θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα να επαναλειτουργήσει επιτέλους η ΔΟΗ Καλύμνου, που άδικα και χωρίς τα στοιχεία να οδηγούν στο κλείσιμό της, δυστυχώς την κλείσαν τότε. Mm-hmm. Αυτές ήταν οι επιλογές της εποχής εκείνης. Ελπίζω αυτή η αδικία εις βάρος των Καλύμνιων πολιτών να αρθεί πράγματι. Mm-hmm. Η Υφυπουργός έδειξε θετική, έδειξε έτοιμη. Mm-hmm. Και αυτό που με ικανοποιεί εμένα περισσότερο είναι ότι, όπως μας δήλωσε εκεί πριν τη συνάντησή μας, συζήτησε το θέμα με τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή, ο οποίος έχει και την αρμοδιότητα. Mm-hmm. Με δικές του αποφάσεις ανοίγουν και κλείνουν οι ΔΟΗ. Μας είπε λοιπόν ότι το κουβέντιασε μαζί του και δεν έχει αντίρρηση. Μετά από αυτό λοιπόν, περιμένουμε πραγματικά, mm-hmm, πολύ σύντομα να υλοποιηθούν αυτά που ελέγξαν, mm-hmm, στη συνάντηση αυτή. Τα όποια θέματα έτσι ενέκυψαν σαν πρόβλημα, θεωρείτε ότι θα θεραπευθούν έτσι με την όλη προσπάθεια όλων των πλεκομένων? Εντάξει, νομίζω ότι από τη στιγμή που συμφωνούμε, δήμαρχος, βουλευτής, τον κύριο Καμετερός, που μάλιστα θα ήθελα να το πω εδώ, ότι εγώ είχα μια τυχαία συνάντηση με τον δήμαρχο, συνταξιδεύοντας από Κάλυμνο για Αθήνα, και στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος ανταλλάξαμε απόψεις και πράγματι συμφωνήσαμε στη γραμμή που πρέπει να ακολουθήσουμε. Και μετά από αυτό δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον κύριο Καματερό, τον βουλευτή, που μου ζήτησε να παραβρεθώ λόγω της εμπειρίας μου, εν πάση περιπτώσει, του προτέρου βίου που λέμε, στο Υπουργείο Οικονομικών. Έτσι βρεθήκαμε εκεί. Συμφωνούμε ο Δήμος, το Υπουργείο, ο Σύλλογος των Λογιστών, άρα νομίζω ότι μπορεί αυτή η ιστορία να έχει αίσιο τέλος. Βέβαια, να έχουμε το νου μας, δεν ξέρεις, μέχρι να υλοποιηθεί, πρέπει να έχουμε το νου μας. Να κρατάμε μικρά καλάθια. Και να τρέξουμε, Ακριβώς. Οι υπηρεσίες του Δήμου θα τρέξουν. Mm-hmm. Να είναι έτοιμο το κτίριο τουλάχιστον, μην δώσουμε έρισμα στο να καθυστερήσει, mm-hmm, αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι βρέθηκε η λύση και γι' αυτό, για το θέμα, ναι, της εγκατάστασης. Ναι, από καιρό το Δημοτικό, mm-hmm, Συμβούλιο ομόφωνα είχε αποφανθεί, νομίζω ότι είμαι σωστά ενημερωμένος, mm-hmm, για το ομόφωνα. Δηλαδή να παραχωρηθεί ο συγκεκριμένος χώρος, mm-hmm, που έχει και το πάρκινγκ δίπλα, mm-hmm, διευκολύνει πράγματι, mm-hmm, πολύ. Είναι, mm-hmm, ένα κτίριο που μπορεί να εξυπηρετήσει τους καλύμνους πολίτες. Ωραία. Άρα λοιπόν, εν αναμονή θετικών εξελίξεων. Εν αναμονή θετικών εξελίξεων, αλλά πάντα μέχρι να το δούμε πρέπει, ναι, να έχουμε τις κεραίες, mm-hmm, σε πλήρη λειτουργία, mm-hmm, για να δούμε τι γίνεται. Mm-hmm. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ας το ελπίσουμε λοιπόν ότι η επαναλειτουργία της ΔΟΗ στην Κάλυμνο κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι μια πραγματικότητα, θα είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, εδώ να πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επανέλθουμε.